Επεκτείνεται από την προσεχή Δευτέρα η χρήση των υποχρεωτικών self-test σε εργαζόμενου έξι κατηγοριών, όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό Εργασία Κωστή Χατζηδάκη. Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται μια φορά την εβδομάδα, ενώ προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί αυτό. Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, έξι συνολικά τομεί δραστηριότητα μπαίνουν στην υποχρεωτική χρήση των self-test. Αυτή είναι η εξή: Λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώληση τροφίμων και ποτών, εστίαση, μεταφορέ, χερσαίε, θαλάσσιε, αεροπορικέ και άλλε, υπηρεσίε καθαρισμού, κομμωτήρια κούρια και κέντρα αισθητική και υπηρεσίε τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων. Εργαζόμενοι των επαγγελματικών κλάδων δηλώνουν ικανοποιημένοι για την επέκταση του μέτρου, αφού έτσι θα αναχαιτιστεί η ενδοεργασιακή διασπορά που το προηγούμενο διάστημα ήταν ανεξέλεκτη. Πολύ θετικό το βλέπουμε αυτό το μέτρο, γιατί ερχόμαστε και εμείς σε επαφή με κόσμο. Ε, γι' αυτό πρέπει να, να γίνονται, όπως είπαν, μία φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον εγώ θα έλεγα. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να γίνει σωστά. Τι εννοώ να γίνει σωστά. Ε, βέβαια είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γίνει σωστά, απλώς θα υπάρχει μία δυσκολία. Γιατί εμεί κοιτάμε και το πρακτικό μέρο του πράγματο, από του εργαζόμενου οι οποίοι πρέπει να ξυπνήσουν ε, τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από την προ... προγραμματισμένη του ώρα για να έρθουν για δουλειά, ή το πρωί ή το απόγευμα, εγώ τουλάχιστον στου εργαζόμενου στο δικό μου μαγαζί θα το προτείνω, να γίνει ε, στο μαγαζί παρουσία μου πριν ε, μπουν στον χώρο εργασία. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να βοηθήσει πολύ του συγκεκριμένου κλάδου, αφού θα υπάρχει καθημερινή καταγραφή τη επιδημιολογική κατάσταση και επιπλέον θα δοθεί στου πολίτε το αίσθημα τη ασφάλεια με στόχο να γίνουν ξανά ελκυστικοί. Παράλληλα. Το άνοιγμα του λιανεμπορίου αναμένει να φέρει και νέο άνοιγμα επιχειρήσεων εστίαση, αφού πλέον η κίνηση των πολιτών θα είναι μεγαλύτερη στο κέντρο, αλλά και σε άλλα σημεία λόγω τη βελτίωσης του καιρού. Παράλληλα, το άνοιγμα του λιανεμπορίου αναμένεται να προκαλέσει νέο άνοιγμα επιχειρήσεων εστίαση που ήταν μέχρι σήμερα κλειστέ, αφού πλέον η κίνηση των πολιτών θα είναι μεγαλύτερη στο κέντρο αλλά και σε άλλα σημεία τη πόλη λόγω και τη βελτίωση του καιρού. Πάρα πολύ θετικό. Εμεί θα θέλαμε ακόμα μέχρι και ο εμβολιασμό να γίνει με προτεραιότητα σε κάποιε ομάδε όπω είμαστε εμεί που ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Είναι υπέρ των καταστημάτων, δηλαδή να τηρήσουν τα self-test και να τα. Προχωρήσου. Τα τεστ θα διατίθενται δωρεάν στα φαρμακεία. Ωστόσο, θα υπάρχουν και τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τα κάνουν οι εργαζόμενοι ή δεν ενημερώνουν οι εργοδότες. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρέωση να υποβάλλονται σε self-test και για τις συνέπειες. Εάν προσέλθει στην εργασία του εργαζόμενος που δεν έχει κάνει self-test, ο εργοδότη υποχρεούται να μην αποδεχτεί την παροχή εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολή αποδοχών. Σε περίπτωση που ο εργοδότη δεν τηρεί την υποχρέωση ενημέρωση των εργαζομένων, από το Σώμα Επιθεώρηση Εργασία του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του σώματο βρεθεί εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ αν εργαζόμενο. Αν τώρα εργοδότη διαπιστωθεί ότι απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self-test, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανεργαζόμενο.